τις εταιρείες. Επειδή, κύριε Πολίτη, όπως είπατε, ήσασταν πιλότος ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού, έχετε πετάξει όλο το Αιγαίο, όλα τα νησιά και μετά την αποστρατεία σας, λόγω της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, ταξιδεύετε πάρα πολύ στα νησιά και ειδικά σε ακριτικά νησιά. Επειδή εδώ στο Μιλιτέρι εμείς θεωρούμε ότι η άμυνα της χώρας και ειδικά των νησιών δεν είναι μόνο τα όπλα, αλλά είναι ο κόσμος που μένει στα νησιά, θα ήθελα να μας πείτε τι εικόνα συναντάτε στα ακριτικά νησιά. Δηλαδή, ο κόσμος που μένει εκεί, οι ακρίτες, στους οποίους θυμόμαστε μόνο στις δύσκολες ώρες, έχει τα βασικά, και ποια είναι τα βασικά, υγεία και εκπαίδευση. Το αθήξατε ένα πολύ, πολύ σημείο, πολύ ευαίσθητο σημείο και για μένα και πιστεύω για αυτούς τους Έλληνες που ζουν στα ακριτικά νησιά. Εγώ προτρέπω τους οποιοδήποτε, όχι όπως πήγε παραδείγματος χάρη την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Καρδαλιάς με το ελικόπτερο. Αυτό είναι ένα πέρασμα. Εντάξει. 10 λεπτά. Ναι. Είδε τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, αυτά και τα λοιπά, όλα καλά, χαιρέτησε τη φρούρα και έφυγε. Εγώ θέλω, επειδή εγώ πηγαίνω λόγω, όπως είπατε, επαγγελματικής ασχολίας, γύρω στα 60 νησιά που τα έχω σαν εταιρεία που τα ελέγχουμε σε θέματα ασφάλειας, πραγματικά θα απογοητευτείτε και από τις δυνατότητες ιατρικής περίθαλψης και γενικά της ερήμωσης και της εγκατάλειψης. Δεν μπορούν να υπάρχουν νησιά τα οποία, θα σας πω χαρακτηριστικά ένα νησί, η Σύμη, με 4.500 κατοίκους και 400 κατοίκους από όλη την Ευρώπη, Βέλγους, Γάλλους, Ιταλούς, που έχουν αφήσει τις πατρίδες τους γιατί θεωρήσανε ότι εσύ είναι ένα ωραίο μέρος για να περάσουν τα υπόλοιπα χρόνια της σύνταξης. Και να μην έχουν γιατρό, να έχουν έναν αγροτικό γιατρό, να έχουν ένα πολυιατρίο το οποίο είναι υπερμοντέρνο με τα μηχανήματα μέσα, κλεισμένα μέσα στα κουτιά. Και όποτε χρειάζεται να γίνεται αδειοδιακομιδή, αν δεν υπάρχει ελικόπτερο διαθέσιμο, να χρειάζεται να βάζουν μέσο, να παίρνουν τους βουλευτές τοπικούς για να μπορέσουν να γίνεται η μεταφορά του ασθενούς. Σας μιλάω ειλικρινά ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση σε όλα τα νησιά, από όλες τις κυβερνήσεις, δεν λέω την τωρινή κυβέρνηση, έτσι, ναι, ναι, και την προηγούμενη, ας ελπίσουμε ότι θα βάλουμε μυαλό η επόμενη, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση θα είναι. Είναι ερυπωμένα, εγκαταλειμμένα και τα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Αν θα κάνετε μια βόλτα, όχι επίσκεψη ή τουρισμό, να πάτε με ένα σκότερο και να φύγετε στις 2-3 μέρες, να ζήσετε πραγματικά εκεί, θα δείτε. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνετε τώρα στα μικρά νησιά και η βενζίνη να είναι σήμερα που σας μιλάω 2,2 ευρώ το λίτρο. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουν παραπάνω το γάλα ή τα πρώτα είδη διατροφής. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί μια μέρη σε όλα τα νησιά μας, να τα ενισχύσουμε, ούτε όταν χρειάζεται, όπως είπατε εσείς, στην ιατρική περίθαλψη, που είναι βασικό. Είναι ένα από τα βασικά που πρέπει να έχει ο πολίτης σήμερα στην Ελλάδα. Να παίρνουν τηλέφωνα τους αντίστοιχους δημάρχους απέναντι στα μικρασιατικά παράλια για να τους εκπληρωτήσουμε τα νοσοκομεία. Και αυτό σας διαβεβαίω ότι γίνεται και και στο Καστελόριζο και στη Σύμη. Τα νησιά έχουν περισσότερη ιατρική φωτίδα από τα απέναντι από τους Τούρκους παρά από εμάς. Είναι λυπηρό λοιπόν οι κυβερνήσεις να μην δείχνουν αυτή τη φροντίδα στα μικρά αυτά νησιά. Μα έχουμε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από το ΚΑΣ που έχουν φτιάξει οι Τούρκοι επίτηδες ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι ότι αν κάτι πάθει το παιδί ενός νησιώτη, είναι λογικό να κοιτάξει το παιδί του. Δεν πρέπει να τους κατηγορούμε δηλαδή για αυτό που λέτε. Και έχω τύχει σε περιστατικό που έχει τύχει στη Σύμη συγκεκριμένα. Να παίρνει ο δήμαρχος της Ντάτσα που είναι απέναντι από τη Σύμη, το δήμαρχο της Σύμης που έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις μαζί του και να λέει: Είμαι εδώ, Λευτέρη. Αν χρειαστείς κάτι, είμαστε εδώ. Είμαστε 15 λεπτά από εσένα. Γιατί? Γιατί το επίσημο κράτος, το αθηνοκεντρικό που υπάρχει σήμερα, που είναι, έχουν μαζευτεί όλες οι υπηρεσίες και όλα τα νοσοκομεία στην Αθήνα, δεν μπορούν να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μικρά νησιά. Αν θα χάσουμε τον πόλεμο, δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό ήθελα να πω, ότι τελικά έχουμε αφήσει τα νησιά ανοχήρωτα, σε βασικές υποδομές, ας πούμε. Έχουμε αφήσει τα νησιά ανοχήρωτα, τα έχουμε αφήσει χωρίς ιατροεμβαρμαρτική περίθαλψη, τα έχουμε αφήσει στο έλεος των τοπικών δημάρχων, αν μπορούν να κάνουν κάτι. Και αυτές όλες οι περιοδίες, όταν γίνονται οι εκλογές, ή για να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες, πιστέψτε με, δεν βοηθούν τις τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη καθημερινά από υπουργεία που πρέπει να δράσει στο Αιγαίο. Είχαμε πολύ, όπως ξέρετε, το Υπουργείο Αιγαίου που είχε έδρα στη Μυτιλήνη. Έκλεισε γι' αυτό. Το κάναμε μετά το που επιβάσαμε. Αντί να έχουμε Υπουργείο Αιγαίου, έχει αντίστοιχο Υπουργείο Αιγαίου η Τουρκία και δεν έχουμε εμείς. Το που επιβάσαμε, το κάναμε Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία όμως δεν ήθελε να παραμένει στη Μυτιλήνη ο εκάστοτε γενικός ή Γενική Γραμματέας. Ήθελε να είσαι στο Υπουργείο Υπουργικής Δραστηριότητας. Και το μεταφέραμε από τη Μυτιλήνη στον Πειραιά.
να τους μαζέψουμε όλους στο Κολωνάκι, γύρω-γύρω από τον Τακάπο, να πίνουν καφέ και να μπορούν να κάνουμε τις διακυβέρνησεις. Δεν έγινε τις διακυβέρνησεις.